Πάμε να αντλήσουμε πληροφορίες αρκετά ζεστές, φρέσκες. Λίγο πριν επέστρεψε από την Αθήνα ο κύριος Χρήστος Πάσουλας, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μακρακόμης και ήταν και μέλη του Πανελλαδικού Συντονιστικού των Μπλόκων, με την συνάντηση που είχαν με τον κύριο Αποστόλου. Καλησπέρα, κύριε Πάσουλα. Καλησπέρα. Παρά καλησπέρα. Την κούρασή σας, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Λοιπόν, πάμε. Βγήκε κάτι ενθαρρυντικό? Ενθαρρυντικό σε καμία περίπτωση δεν βγήκε. Αυτό που βγήκε είναι ότι η μόνη μας ελπίδα είναι να οργανωθούμε και να αντιπαλέψουμε αυτά που έρχονται. Καταρχήν να πω ότι εμείς καταθέσαμε ένα υπόμνημα στον κύριο Υπουργό με συγκεκριμένα αιτήματα. Τα συγκεκριμένα αιτήματα τα είχαμε και πέρσι στις κινητοποίησεις και πρόπερσι. Είναι αιτήματα που τα καταθέτουμε τα τελευταία χρόνια και που τα αποκαλούμε. Τα ξέρει και πολύ καλά, έτσι. Τα ξέρει και πολύ καλά και στελέχη της κυβέρνησης όταν ήταν αντιπολίτευση σε παρουσίες που κάναν στα μπλόκα συμφωνούσαν στην υλοποίηση των αιτημάτων κτλ. Και τώρα έχουμε μια απόλυτη τούμπα 180 μοιρών με αοριστείες, με ουσιαστικά καμία δέσμευση για επίλυση κανενός αιτήματος, ακόμα και χρωστούμενα ενισχύσεων και τα λοιπά, δεν αποσπάσαμε συγκεκριμένες ημερομηνίες καταβολής των ποσών αυτών. Είχαμε καταρχήν να πω ότι το φοβερό είναι πως η κουβέντα ξεκίνησε παραδεχόμενος ο Υπουργός ότι οι αγρότες δεν είναι στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος για την νέα κυβέρνηση. Δεν αποτελούν δηλαδή προτεραιότητα. Ο πρωτογενής τομέας. Οι αγρότες γενικά. Οι αγρότες γενικά. Καταλάβατε δεν κάτι τέτοιο? Ναι, δεν είναι στο προσκήνιο. Δεν είναι προτεραιότητα. Σας το είπε ο ίδιος ο Υπουργός. Ναι, μας το είπε ο ίδιος ο Υπουργός. Έτσι ξεκίνησε η κουβέντα. Όταν ανοίξαμε το θέμα της ΚΑΠ, που μιλάμε τώρα πλέον, ξεκαθαρίζει το τοπίο. Σε πολλές περιπτώσεις θα έχουμε μείωση των ενισχύσεων μέχρι το 20%, ακόμα και 60%, που αντιλαμβάνεστε ότι κακά τα ψέματα στους μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους, αυτό που τους μένει ουσιαστικά σαν εισόδημα είναι οι ενισχύσεις. Δηλαδή έσοδα-έξοδα από την παραγωγή είναι σαν βάρκα, σαν νερά. Αν έχουμε μια τέτοια μείωση, σύν η φορολογία από το 13% από το πρώτο ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρξει βίαιο ξεκλήρισμα το αμέσως επόμενα 2-3 χρόνια. Σε αυτά τα βασικά ζητήματα, δηλαδή εκεί που επιμείναμε περισσότερο, με αυτά θα πάμε, αυτή είναι η ΚΑΠ, το ξέρουμε ότι δεν είναι καλή, το ξέρουμε ότι καταστρέφεστε, αλλά με αυτή θα πάμε. Δηλαδή αυτή ήταν η απάντηση ουσιαστικά. Εσείς τι είπατε? Εμείς είπαμε ότι θα συγκρουστούμε με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Βέβαια δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Εξαρτάται από τους συναδέλφους κάτω, στις συζητήσεις κτλ. Να υπάρξουν αγωνιστικές διαθέσεις. Βασικά συζητήσαμε όλα τα ζητήματα ένα προς ένα. Αλλά είναι πολλά τα μέτωπα τώρα, η αλήθεια. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Να ρωτήσω τουλάχιστον τα χαρακτηριστικό βασικά. Παράδειγμα το να σας πω. Κόστος, τι θα γίνει με το λειτουργικό κόστος του αγρότη? Σε βάθος χρόνου, να σας πω παράδειγμα, για το αφορολόγητο πετρέλαιο που ζητάμε εμείς, η απάντηση ήταν ότι σε βάθος χρόνου θα δούμε την εξομοίωσή του με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δηλαδή? 72-73 λεπτά, εμείς ζητάμε αφορολόγητο. Σε βάθος χρόνου. Τι εννοούμε σε βάθος χρόνου? Είδομεν. Σε βάθος 20 χρόνων, ας πούμε. Είδομεν. Θα την έχετε ακούσει τη φράση δημιουργική ασάφεια. Βεβαίως. Εντάξει, μια τέτοια καταστροφική ασάφεια. Έχω ακούσει όμως και τη λέξη δημιουργική σαφήνεια στη συνέχεια. Δημιουργική ασάφεια ήταν ο χαρακτηρισμός. Ο πρώτος κύκλος. Έτσι, αυτό που χρησιμοποιήσε ο Βαρουφάκης, ναι, για να κλείσει τη συνάντηση της 20ης Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια του ζήτησαν δημιουργική σαφήνεια. Ναι, προφανώς. Δεν έχουμε τέτοια. Δεν έχουμε σαφήνεια όσον αφορά στα πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που έχουν να κάνουν με ημερομηνίες, με πληρωμές κτλ. Δεν πήραμε καμία σαφή απάντηση, για να είμαστε ειλικρινείς. Όσον αφορά βασικά ζητήματα, τα πιο βασικά, τα πιο φλέγοντα που θα ξεκληρίσουν κόσμο τα επόμενα χρόνια, ΚΑΠ και φορολογικό, η απάντηση είναι ότι με την ΚΑΠ θα πάμε, τέλος. Δεν μας αρέσει, καταστρέφεστε, αλλά με αυτή θα πάμε. Για το φορολογικό θα δούμε από του χρόνου, φέτος θα πληρώσετε κανονικά και βλέπουμε. Αυτές ήταν οι απαντήσεις. Όσον αφορά, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ότι για να κάνει δήλωση ως ένας αγρότης, πληρώνει στις εταιρείες που φτιάξαν τα κοράκια, τις πασεγιές, γεία επιχειρήν, τα γνωρίζετε πολύ καλά, πληρώνει ένα χαράτσι καραμπινάτο για να κάνεις μια δήλωση που κανονικά πρέπει να γίνεται δωρεάν. Η απάντηση του Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα ήταν: εντάξει, δεν μπορούμε να συγκρουστούμε. Ενώ πριν, ας πούμε,
τους κράζανε, κάνανε, δείχνανε. Τώρα δεν μπορούμε να συγκρουστούμε, λέει, με τα παιδιά, θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή για τι συμβιβασμό και τι κολοτούμπες μιλάμε. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όταν θέσαμε το ζήτημα για τις συντάξεις, που βάλαμε το ζήτημα να πάει στα 60, εμείς διεκδικούμε 60 στους αγρότες και 55 στις αγρότησες. Αυτό που είπε είναι ότι από τα 67, ενδεχομένως μετά τις διαπραγματεύσεις, όχι πάλι σίγουρα, να πάει στα 65. Και ρωτήσαμε το εξής. Μισό. Θα σας δώσει μία... Πόσοι ήσασταν σε αυτή τη συνάντηση? Ήμασταν 13. Ήμασταν 13. Προσπαθώντας να υπάρξει μια... Ναι. Γιατί αυτά που μεταφέρετε τώρα εδώ είναι εντελώς αντίθετα από αυτά που μετέφεραν προεκλογικά σε σχέση με το αγροτικό ζήτημα οι κυβερνητικοί, όλοι οι κυβερνητικοί. Όσον αφορά το ζήτημα της ΚΑΠ δεν είναι και τόσο διαφορετικό. Εντάξει, απλά ένας κόσμος που ευελπιστούσε, που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν ξεκάθαρη, αλλά ποτέ δεν αρνήθηκαν τη νέα ΚΑΠ. Ο κύριος Αποστόλου ειδικά έπινε νερό στο όνομά της πριν πάρει θέση η προηγούμενη κυβέρνηση. Δηλαδή, τώρα σας είπε, δεν θέλω να συγκρουστώ με τα παιδιά, ο κύριος Αποστόλου. Με την Πασαγία, ναι, βεβαίως, θα μας δημιουργήσουν, λέει, πρόβλημα. Μπορούμε να συγκρουστούμε τώρα, να έρθουν τα πάνω κάτω. Ακόμα και για το χαράτσι, ας πούμε, του ΟΣΔΕ στη ιστογία επιχείρηση που πληρώνει ο κόσμος και είναι τελείως... καμία θέση δεν πήρε για το 3%. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Ναι, είναι απίστευτα και όμως αληθινά. Και να σας πω και ένα άλλο πολύ χαρακτηριστικό, γιατί ο κόσμος πρέπει να βγάλει συμπεράσματα. Η σημερινή συνάντηση δηλαδή ξεδιάλυνε πολύ το τοπίο και το τι έρχεται και το τι μας περιμένει. Πιστεύω να βγει κάποιος στην αφορά... για αυτά που λέτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ήμασταν 13 καταρχήν εκεί. Γι' αυτό ρώτησα πόσοι. Ναι, ήμασταν 13. Βέβαια ήταν από το συντονιστικό των αγροτών. Μήπως επειδή. Σε πολιτικό... Εντάξει, γι' αυτό ρώτησα πώς ήταν μέσα. Γι' αυτό. Ήμασταν 13. Χαρακτηριστικό είναι αυτό με τις συντάξεις που είπε μετά τις διαπραγματεύσεις μπορεί να ξαναπάει στα 65, όχι στα 60 που διεκδικούμε εμείς. Και ρωτώντας αν κάποιοι που έχουν πληρώσει παραπάνω και έχουν πάει παραπίσω θα τα πάρουν αναδρομικά αυτά τα δύο χρόνια, η απάντηση είναι σιγά το ποσό. Σιγά το ποσό. Στο είπε αυτό. Ο κύριος Αποστόλου. Σιγά το ποσό. Σιγά το ποσό, κύριε Υπουργέ, με αυτό τα ποσά ζει ο κόσμος όμως. Με αυτό τα ποσά ζει. Δεν μπορεί να υποτιμάς εσύ το πώς θα καλύψει κάποιος τις βασικές του ανάγκες για να λες σιγά το ποσό. Σιγά το ποσό, έχεις ευθύνη που είναι σιγά το ποσό καταρχήν. Και κατά δεύτερον, δεν μπορείς να λες σιγά το ποσό και γιατί να τα πάρει αναδρομικά και τι θα του λύσει κάποιο πρόβλημα. Προφανώς γι' αυτός ο κόσμος που παίρνει 300 ευρώ ζει στη φτώχεια και περιμένει αυτά τα ελάχιστα να πάρει τα φάρμακά του και να καλύψει βασικότατες ανάγκες. Δεν μπορεί να λες σιγά το ποσό. Και ο κύριος Γουρίδης, για να πάρει μια απάντηση τώρα, ο οποίος ήταν προκλητικότατος και λέει ότι την τσέπη σας κοιτάτε για την πατρίδα τίποτα, αυτό που θέλουμε εμείς να το απαντήσουμε είναι ότι για την πατρίδα το πόσο νοιάζονται οι εργαζόμενοι αυτού του τόπου και οι αγρότες και όλοι αυτοί που παράγουν πλούτο το έχουν αποδείξει και το αποδεικνύουν καθημερινά μέσα από τη δουλειά τους, τη βιοπάλη τους και προσπαθώντας να πάνε αυτή τη χώρα μπροστά. Κάποιοι άλλοι μάλλον την πατρίδα τη βλέπουν διαφορετικά από ό,τι τη βλέπουμε όλοι εμείς και πασχίζουμε. Μας ξαφνιάζετε πάντως, κύριε Πάσουλα, οφείλω να ομολογήσω. Εγώ έχω... Δεν ρωτάει και ο Γιώργος. Καμία διάθεση ωρεοποίησης, καμία διάθεση, μακάρι να πηγαίναμε σε αυτή τη συνάντηση, ευχή μας θα ήταν, και να μας λέγανε τι θέλετε παιδιά, αυτό εντάξει, αυτό εντάξει, αυτό θα το δούμε, αυτό θα το προσεγγίσουμε. Όμως σας τα λέω τα πράγματα ακριβώς όπως έγιναν. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα της συνάντησης αυτής. Δεν τσακωθήκαμε. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι μπροστά σε αυτά που περιγράφεται. Είναι... Μέρα με τη νύχτα σχεδόν. Το κενό ανάμεσα. Ουσιαστικά, να σας πω την αλήθεια, κάποια από αυτά τα περιμέναμε. Δεν τα φουσκώνετε τώρα, έτσι. Ορίστε. Δεν τα φουσκώνετε. Όχι, είναι πολύ συγκεκριμένα είναι τα πράγματα. Είναι και οι φράσεις που χρησιμοποίησαν. Μήπως σας αντιμετώπισε λίγο με πολιτικές ή κομματικές προεκτάσεις ο κύριος Αποστόλου? Δεν είχε κανένα λόγο. Δεν είχε κανένα λόγο. Για ποιο λόγο? Καταρχήν, όσοι ήμασταν εκεί, δεν είχαμε μια ενιαία κομματική ταυτότητα ή πολιτική συνείδηση. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Προφανώς, ένα είναι αυτό. Κατά δεύτερον, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, γιατί ήξερε με ποιους είναι απέναντί του. Ήταν με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν και δεν θα κάτσουν να παίξουν σε μια συζήτηση. Και γι' αυτό έδωσε πολύ σαφείς απαντήσεις. Και οι απαντήσεις είναι αυτές που σας λέω. Και άμα πιάσουμε και όλα τα ζητήματα, γιατί σας λέω, διήρκησε η κουβέντα και η συζήτηση περίπου 2,5 ώρες.
Ήταν αναλυτικότατη και επίτηδες, δηλαδή σταθήκαμε σε όλα τα ζητήματα ένα προς ένα. Οι απαντήσεις ήταν απογοητευτικές σε όλα τα ζητήματα. Δεν δεσμεύτηκε για τίποτα ουσιαστικά. Όλα ήταν αοριστείες, θα δούμε, και σε όλα τα βασικά τα χειροπιαστά ουσιαστικά συνεχίζει από εκεί που το πήρε. Στην ίδια ρότα, δεν έχουμε κάποια διαφορά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Ακόμα και για τα δάνεια που είπαμε, τα καλλιεργητικά, να μεσολαβήσει, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να πάρει δάνεια να καλλιεργήσει, λέμε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Θα δούμε στο μέλλον, μήπως φτιάξουν μία κάρτα με μία τράπεζα, τέλος πάντων, στην οποία τι θα γίνεται. Θα μπαίνουν εκεί οι ενισχύσεις, δεν θα μας τις δίνουν κατευθείαν και θα δανειζόμαστε τα δικά μας χρήματα, τέλος πάντων, με ένα μικρό επιτόκιο για να καλύπτουμε τις καλλιεργητικές ανάγκες. Και θα μας κρατάνε τις επιδοτήσεις. Σκεφτείτε όμως ότι οι επιδοτήσεις θα μειωθούν μέχρι και 50-60%, που σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα, το πλαφόν που θα έχουμε εμείς, που θα είναι όσο με τις ενισχύσεις που είναι να λαμβάνουμε, δεν θα καλύπτει σε καμία περίπτωση τα έξοδα, τα καλλιεργητικά. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια θηλιά. Το μακροπρόθεσμο θετικό που εξήγηλε, που σε καμία περίπτωση δεν είναι θετικό. Η κατάσταση είναι περιγράφηση ζωφερή. Είναι πολύ σοβαρή. Εμείς θα πάμε άμεσα σε συζητήσεις με τους συναδέλφους στα χωριά και σε όλη την Ελλάδα, γιατί η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή, ούτε παραδεισένια είναι, ούτε να τη βάζουμε κάτω από το χαλί τα προβλήματα, είναι μπροστά μας και θα έχουμε ραγδαίες αρνητικές εξελίξεις αν δεν αντιδράσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Πάσουλα, σας ευχαριστούμε. Γιώργο, εγώ έχω μείνει άναυδος. Και αύριο θα επιχειρήσουμε αύριο να σας πω και κάτι θέμα. Άλλο το, γιατί έχει γίνει αύριο θέμα. Είναι πρώτο θέμα και θα αναζητήσουμε απαντήσεις. Τα πράγματα είναι έτσι όπως τα περιγράφετε και δεν έχουμε κανένα λόγο να σας αμφισβητούμε, είναι μέγιστο θέμα. Να σας πω δεν άλλο. Είναι προτεραιότητα ο αγροτικός τομέας για αυτή την κυβέρνηση με όσα έλεγε προεκλογικά? Γενικά δεν είπε μόνο για την κυβέρνηση, είπε και για την κυβέρνηση, δεν είναι σε πρώτο πλάνο. Γιατί, για ποιον άλλο? Γενικά. Άλλη κυβέρνηση είναι. Εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Ναι, προφανώς. Και αρμόδιος υπουργός για το συγκεκριμένο ζήτημα. Να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Και καταδεικνύει, ας πούμε, τη στάση και τη... Γίναν κάποια λάθη με τον δορυφόρο για τη συνδεδεμένη ενίσχυση, τα γνωρίζετε πολύ καλά. Και πάρα πολύ, λαμβάνουν πολύ λίγο. Α, τη γνωρίζετε την απάντηση. Η απάντηση, τουλάχιστον έτσι όπως μας μεταφέρθηκε, ναι, είναι ότι θα πάρουν όλοι τα λεφτά τους χωρίς έλεγχο. Εμάς άλλα πράγματα μας είπε. Εμάς μας τα είπε ο πρόεδρος του Πανφιλιωτικού Αγροτικού Συλλόγου. Εμάς άλλα πράγματα μας είπε. Μας είπε ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Ο έλεγχος αυτό που έβγαλε αυτό είναι. Μάλλον το ρωτήσουμε μπορούσε... λεφτά πήρατε. Να το πάμε ανάποδα. Αφού είπε ότι θα μπουν τα λεφτά χωρίς έλεγχο, τα πήρατε τα λεφτά? Προφανώς και όχι, αλλά σας λέω ότι τη λύση, τι είπε ο κύριος υπουργός. Όχι μόνο, πώς να το πω, λέει, μπορεί να βγήκαν αυτά τα πορίσματα, τα οποία είναι λάθος, αλλά γνωρίζω ότι είναι λάθος. Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε κάτι, γιατί αν χρηματοδοτήσουμε από κρατικούς πόρους, ενδέχεται να φάμε και πρόστιμο, όπως είχε γίνει και με τον κύριο Χατζηγάκη, με τη χρηματοδότηση, και δεν το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή ήταν η απάντηση και θα είναι δυσμενές για τη χώρα μας να φάμε πρόστιμο. Ουσιαστικά αυτή ήταν η απάντηση. Εμείς δεν θέλουμε να ωραιοποιήσουμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Αυτά ακριβώς μας είπε. Λοιπόν. Πρέπει αύριο και νομίζω είναι υποχρέωση να δούμε, γιατί είναι όλες αν δεν... αυτές οι παράμετροι τις οποίες αναφέρεται ο κύριος Πάσουλας τώρα, και θα ζητήσουμε και επισήμως απαντήσεις και από τους τοπικούς βουλευτές, εάν το Υπουργείο δεν θέλει να δώσει απαντήσεις. Προφανώς, αλλά... Να μιλήσουν οι βουλευτές με το Υπουργείο και να εξηγήσουν για ποιο λόγο, ενώ το προηγούμενο χρονικό διάστημα και προεκλογικά φέρεται ως προτεραιότητα Ο αγροτικός χώρος και ο πρωτογενής τομέας ουσιαστικά για την αναστήλωση της ελληνικής οικονομίας και της πολυπόθητης ανάπτυξης, εδώ απαντούν διαστόματος υπουργού ότι δεν είναι προτεραιότητα. Εκτός όλα τα υπόλοιπα στα οποία αναφέρεται τόση ώρα ο κύριος Πάσουλας, και έχουμε μείνει αγάλματα εδώ. Εμείς θα θέλαμε, επειδή γνωρίζουμε ότι και το κανάλι σας γενικά μας δίνει βήμα
Όποτε θα έχετε και εσείς τη δυνατότητα. Σε όλους δίνουμε βήμα, κύριε Πάσχα. Ναι, όχι σε εσάς, σε όλους. Ναι, το γνωρίζω. Ενώ και για μας, γιατί γενικά σε εμάς, να ξέρετε, δεν μας δίνεται εύκολα βήμα. Γιατί αυτά που λέμε δεν είναι ούτε ωρεοποιημένα, ούτε χαϊδεύουμε αυτιά κυβερνήσεων, ούτε τίποτα. Και γι' αυτό το λόγο δεν είμαστε τα αγαπημένα παιδιά, ξέροντας, σας ξαναλέω, το δικό σας κανάλι που μας δίνετε βήμα και. Τα ζητήματα, όχι, αν τα πάρει κάποιος ένα προς ένα, είναι σοβαρά. Μιλάμε για 30 ζητήματα αποτυπωμένα σε ένα χαρτί, που σε όλα τα ζητήματα οι απαντήσεις που λάβαμε είναι αρνητικές για τους αγρότες, για τις εξελίξεις. Εδώ νομίζω τώρα δεν μπορεί να αποτυπωθεί μέσα σε 10 λεπτά. Σας, επισήμως, πρέπει να εκδοθεί ένα δελτίο τύπου της συνάντησης για προφανώς να ζητήσουμε απαντήσεις βάσει αυτού του εγγράφου. Προφανώς και θα βγει δελτίο τύπου. Γιατί αν, είναι μέγιστο ζήτημα αν όλα αυτά, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε λόγο να αμφισβητήσουμε όλα αυτά τα οποία μας είπατε, πρέπει να ζητηθούν απαντήσεις για όλα αυτά τα οποία περιγράφουμε. Να υπάρχουν γραπτά για να μπορεί να απαντήσει και θα πρέπει να απαντήσει ο υπουργός. Ήταν δεν ήταν και κλεισμένο των θυρών ή σε κλειστό κύκλο η συνάντηση, αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι μας έχουν περιγράψει στο πρόσφατο παρελθόν. Για να είμαι τέτοιο, πώς το λένε, για να είμαι ξεκάθαρος, τα όποια θετικά είπε. Ναι, τα όποια θετικά είπε. Ναι. Όμως χωρίς να είναι δεσμευμένα και αποτυπωμένα κάπου, δεν μπορούμε εμείς να τα πάρουμε σαν θετικά. Ότι σε βάθος χρόνου ίσως γίνει αυτό. Το εξηγήσατε. Δεν μπορούμε να το πάρουμε ως θετική εξέλιξη. Σε βάθος χρόνου δεν υπόθηκε ούτε ποιο είναι το βάθος. Και όταν δεν υπάρχει και αποτυπωμένο σε ένα χαρτί, σε μια τροπολογία, σε κάτι που να είναι δέσμευση, το θα δούμε και έχουμε την προδιάθεση και εκείνο και τ' άλλο. Δεν μας δίνει τη δυνατότητα. Κύριε Πάσουλα, θα είμαστε σε επαφή. Η συνάντηση ήταν πολυκομματική, είπατε έτσι. Η συνάντηση, σας ξαναλέω, ήταν αγρότες από το συντονιστικό των μπλόκων. Ήταν 13 άτομα προσπαθώντας να υπάρχει μια όσο γίνεται πιο αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση από τις περιφέρειες. Εγώ ρωτάω αν ήταν πολυκομματική η συνάντηση. Προφανώς σας λέω ότι όσοι ήμασταν εκεί, δεν είχαμε ίδια κομματική ή πολιτική. Προφανώς πήγαμε σαν αγροτικό κίνημα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα επιχειρήσουμε οπωσδήποτε απαντήσεις αύριο από τον αναπληρωτή υπουργό. Κύριε Πάσουλα, θα είμαστε σε επικοινωνία. Εφόσον χρειαστεί, να ξαναμιλήσουμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Για τις φρέσκες, με δυσάρεστες ειδήσεις βέβαια, αλλά. Κοινό ανακοινωθέν χρειάζεται, κύριε Πάσουλα. Κοινό ανακοινωθέν. Το κοινό, τουλάχιστον όσοι άκουσαν αυτά που υπόθηκαν από την πλευρά του Υπουργείου. Για να ζητήσουμε απαντήσεις. Εγγράφος, διότι τα γραπτά μένουν. Ναι, προφανώς. Καλό βράδυ, κύριε Πάσουλα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πάσουλα. Πάμε λίγο κοπαίδα. Τώρα θα επιχειρήσουμε να πάμε βιωτεία και στο δίστομο και σε αποζημιώσεις. Ξεκινάμε λίγο από την κοπαίδα να δούμε τι είπε χθες ο κύριος Τσαγαλάς, ο εκπρόσωπος αγροτών, αν βρέξει σήμερα, που βρέχει στην βιωτεία, ότι δεν μπορούν να συμμαζέψουν την ασημάζευτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εδώ και χρόνια στην κοπαίδα.